και πήγαν να ακολουθήσουν ένα άλλο δρόμο για να μπουν, ναι, από πίσω από τα σύνορα, από μέσα από τα δάση, στα Σκόπια. Και τελικά είδατε τι πέρασαν οι άνθρωποι, και δεν ξέρουμε αν δεν είχαμε και θύματα εκεί. Όχι, δεν πρέπει να ακούν, πρέπει να εμπιστευτούν την Ευρώπη, να εμπιστευτούν τις ελληνικές αρχές και να οδηγηθούν προς τους χώρους υποδοχής και να ακολουθούν γενικά τις οδηγίες. Υπάρχει μεγάλος βαθμός καχυποψίας. Το είχα δει και στη Λαμπεντούζα, στην Ιταλία. Ναι. Όπου πρέπει να ας πούμε τον κύριο Άσελμπορν, τον τότε προεδρεύοντα του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μπήκαμε μέσα στο χώρο υποδοχής και είχαμε ανοιχτό διάλογο. Και ήταν έτσι απλά όπως σας τα λέω, κατανοητά αυτά που τους είπαμε. Τους λέμε, μην ακούτε τους διακινητές. Σας εκμεταλλεύτηκαν μέχρι εδώ. Είστε σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, αλλά από εδώ και πέρα θα σεβαστείτε τους κανόνες και τους νόμους της Ευρώπης ή των κρατών μελών. Και να σας πω και κάτι. Και πρέπει να γίνει ξεκάθαρο αυτό. Προσφυγιά είναι προσφυγιά. Και εμείς οι Έλληνες το έχουμε ζήσει. Το 1/4, το 1/3 του ελληνικού πληθυσμού είμαστε όλοι απόγοροι προσφύγων. Είναι στο ιστορικό μας DNA. Και είμαστε, όπως είπαμε πρωτήρα, ένας λαός φιλόξενος και φιλότιμος και ανοιχτός. Απ' την άλλη μεριά όμως, πρέπει να περάσουμε και κάποια μηνύματα. Ότι η Ευρώπη δεν είναι εξέφραγο αμπέλι. Όσοι δικαιούνται διεθνούς προστασίες με βάση τον ορισμό του πρόσφυγα, όπως αυτός απορρέει από τις διεθνείς συμβάσεις, θα τον έχουν. Και όλες οι χώρες, όπως είπαμε πριν, θα μοιραστούμε το βάρος αυτής της κατάστασης. Αλλά οι παράτυποι μετανάστες πρέπει να ξέρουν ότι θα τους γυρίσουμε πίσω. Οι αρχές μας έχουν πάρει σαφέστατες εντολές. Θα πρέπει να ακολουθήσουν νόμιμους δρόμους. Και θα μου πείτε τώρα, ποια διαφορά. Θέλετε να ανοίξετε νόμιμη οδό μέσω της αναθεώρησης της συνθήκης. Μέσω της αναθεώρησης της συνθήκης του Ντουβλίνου. Mm-hmm. Διότι αυτό δεν γινόταν μέχρι τώρα. Αυτοί λοιπόν που τώρα επιστρέφουν στις χώρες τους θα γνωρίζουν ότι μια μέρα θα ακολουθήσουν ένα νόμιμο δρόμο. Και αυτός είναι ο καλύτερος δρόμος που μπορούν να ακολουθήσουν για να έχουν και τα δικαιώματα και πιο ασφαλής, γιατί δεν θα είναι η ζωή τους στα χέρια αυτών των αμήλικτων διακινητών. Το λέω αυτό γιατί. Διότι σε αυτό έπασχε η Ευρώπη. Δεν είχε μεταναστευτική πολιτική. Εγώ δεν σας κρύβω ότι νιώθω πολύ ικανοποιημένος που επί ημερών μου υιοθετήθηκαν οι δύο ατζέντες. Η μία για την ασφάλεια και για την μετανάστευση. Αυτά γίνανε μέσα στο πρώτο εξάμεινο, αφού το αναλάβαμε. Μπήκαν κανόνες. Τώρα λοιπόν προχωράμε σε ένα δεύτερο στάδιο με την αναθεώρηση του Δουβλίνου, έτσι ώστε να υπάρχουν νόμιμοι τρόποι και δρόμοι για να έρθει κάποιος στην Ευρώπη. Με την ανάπτυξη σε όλες τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολούθων μετανάστευσης και με διαδικασίες σαν και αυτές που προβλέπονται παραδείγματος χάρη για να πας στον Καναδά. Φέρω ένα παράδειγμα μιας χώρας που έχει μια πολύ σωστή μεταναστευτική πολιτική. Αυτά γίνονται λοιπόν τώρα. Και θέλω να πιστεύω επίσης ότι αυτό θα γίνει γρήγορα. Θα γίνει αντιληπτό και σε επίπεδο κοινοβουλίου και σε επίπεδο συμβουλίου, ώστε να βοηθηθεί η Κομισιόν στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει. Μία παρατήρηση και μία πληροφορία. Θα τους χρειαστεί τους μετανάστες η Ευρώπη. Μελέτες που έχουμε στα χέρια μας δείχνουν ότι σε 10 χρόνια από τώρα η Ευρώπη, επειδή είναι μια δημογραφικά ήπειρος που γερνάει, θα χρειαστεί ένα πολύ μεγάλο αριθμό, ίσως και εκατομμύρια εργαζόμενους. Εξειδικευμένους, αλλά και απλούς εργάτες. Όλοι αυτοί που σε κάποια στιγμή όμως θα προσκληθούν να έρθουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες στην Ευρώπη, γιατί θα ανοίξει και πάλι ο δρόμος της ανάπτυξης και μην βλέπετε την κατάσταση που υπάρχει σε κάποιες χώρες λόγω της οικονομικής κρίσης, οι ανάγκες είναι εκεί. Οι μελέτες το δείχνουν και μας δείχνουν και το δρόμο για τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουν. Όταν έρθει και η ώρα, θα πρέπει να ακολουθήσουν νόμιμους δρόμους. Άρα λοιπόν, άλλο το προσφυγικό, άλλο το μεταναστευτικό. Mm-hmm. Υπό την εξής έννοια, ότι οι παράτυποι μετανάστες πλέον θα επιστρέφονται στις χώρες τους και γι' αυτό χρειάζεται να εφαρμοστούν οι readmission agreements, αυτές όπως λέμε, οι συμφωνίες επανεισδοχής στις χώρες τους. Κάποιες από αυτές που έχουν υπογράψει το τηρούν, κάποιες άλλες όχι. Τι σημαίνει, κύριε Επίτροπε, η δομένη σήμερα και η εικόνα της για τους συναδέλφους σας εδώ στην Κομισιόν? Το συζητάμε, είναι μια εικόνα την οποία δεν χρειάζεται να σας την αποδώσω με άλλους όρους από εκείνους που οι ίδιες οι εικόνες μιλούν. Είπα όμως κάτι πριν. Η δομένη θα μπορούσε να είχε πάψει να είναι μια εικόνα σαν και αυτή που ζούμε ακόμα στην Ελλάδα. Εάν και οι ίδιοι οι ευρισκόμενοι εκεί δυνητικοί πρόσφυγες, διαχωρίζοντας πάλι τους παράτυπους μετανάστες, εμπιστευθούν τις ελληνικές αρχές. Λίγα χιλιόμετρα έξω από την δομένη υπάρχουν ήδη χώροι υποδοχής και δεν πάνε. Mm-hmm.
Διότι πιστεύουν ότι πράγματι σε κάποια στιγμή τα σύνορα θα ανοίξουν. Η γειτονική χώρα της Ελλάδος, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχει ακολουθήσει μια πολιτική η οποία είναι δική της. Την ίδια στιγμή όμως παρατηρούνται και εκτροπές προς την Βουλγαρία και προς την Αλβανία. Γι' αυτό και ταξίδεψα πρόσφατα στις χώρες αυτές και είχα συνάντηση με την ηγεσία τους για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση εκεί. Η Βουλγαρία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν είναι ακόμα μέλος της ζώνης Σέγγεν. Η Αλβανία ανήκει στην κατηγορία των Δυτικών Βαλκανίων και πρέπει να πω ότι βρήκα θετική ανταπόκριση στις προτάσεις μας για να συνεργαστούν με την Ευρώπη. Και έχουμε βρει και τον τρόπο να γίνει αυτό. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Έχουμε ήδη και τις πρώτες πληροφορίες ότι άρχισαν οι ροές από την Τουρκία προς την Ιταλία, παρακάμπτοντας την Ελλάδα. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι ήδη άρχισε να ελέγχεται η κατάσταση στο εσωτερικό της Τουρκίας ή αποθαρρύνθηκαν οι διακινητές ή ακόμα και κάποιοι από αυτούς που μεμονωμένα πήραν τον δρόμο προς την Ευρώπη να αποφεύγουν πλέον το ελληνικό πέρασμα μετά τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Εξηγήσεις είναι πολλές. Πάντα σημασία όμως, έχει όμως... βρίσκουν νέες διαδρομές. Να σας φέρω ένα παράδειγμα το οποίο ενδεχομένως και να σας εκπλήξει. Πριν από 20 περίπου μέρες πήγα στη Φινλανδία. Γιατί πήγα στη Φινλανδία? Πήγα γιατί είχαμε τις πρώτες πληροφορίες ότι περίπου 1000 Ιρακινοί και Αφγανοί είχαν μετακινηθεί εκεί από τους διακινητές. Στη Φινλανδία, σας λέω τώρα. Και δίπλα από την Αγία Πετρούπολη πέρασαν μέσα από τα δάση από την περιοχή της Λαπωνίας. Μιλάμε για χιλιάδες χιλιόμετρα από το Ιράκ. Για το Αφγανιστάν. Γιατί? Για τους λόγους που από λίγο περιγράψα. Από την ώρα που κλείνει ένας διάβλος, προσπαθεί να ανοίξει. Γι' αυτό χρειάζεται πανευρωπαϊκή, για να μην σας πω παγκόσμια συνεργασία, και είμαστε εν ώψη μιας πολύ μεγάλης συνάντησης. Μάλιστα την είχα εισηγηθεί στον Γενικό Γραμματέα του Ban Ki-moon, όταν συναντήθηκαμε εδώ στις Βρυξέλλες πριν από αρκετούς μήνες, και έχουμε Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σε επίπεδο κορυφής το Σεπτέμβριο στα Ηνωμένα Έθνη. Άρα, ξεφεύγουμε από το να είναι περιφερειακό ζήτημα, γίνεται πανευρωπαϊκό και παίρνει παγκόσμιες διαστάσεις. Που εξ αρχής αυτή ήταν και η στρατηγική μας. Διότι στην αρχή πολλοί πίστευαν ότι είναι θέμα μόνο του Ευρωπαϊκού Νότου. Δεν χρειάστηκαν παρά λίγοι μήνες για να γίνει διπτό ότι είναι θέμα του κόσμου. Και αν με επιτρέπετε και με τελευταία παρατήρηση, πάλι παρακολουθώντας τις εξελίξεις ανά τον κόσμο, πιστεύω ότι ο αιώνας μας θα χαρακτηριστεί από τους ιστορικούς του μέλλοντος ως ο αιώνας της παγκόσμιας κινητικότητας. Και γι' αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Σε παγκόσμιο επίπεδο, με τη συνεργασία και των διεθνών οργανισμών, αλλά και βεβαίως με την συνειδητοποίηση από πλευράς τοπικών, εθνικών, κοινωνιών και κρατών της μεγάλης σημασίας που έχει για τον ανθρωπισμό και τον πολιτισμό μας. Διαχωρίζοντας τα πράγματα και βάζοντας επιτέλους κανόνες σε αυτήν την διαδικασία και υιοθετώντας κοινές πολιτικές, κάτι πάνω στο οποίο έχει στηρίξει όλη τη στρατηγική της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Επίτροπε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συζήτηση που είχαμε. Και εγώ χάρηκα που τα είπαμε και χαιρετισμού στην πατρίδα. Να είστε καλά.